Ο Γιάννης απέχει από το αλκοόλ εδώ και 3,5 χρόνια. Σήμερα καθαρός και δυνατός δηλώνει παρόν στον εθελοντισμό για να δείξει τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Είμαι αλκοολικός και έχω αποχή γύρω στα 3,5 χρόνια. Είμαι από τα κλαπ οικογενειών με πρόβλημα του αλκοόλ και γενικότερα είμαι από τα κόπα Κρήτης. Εδώ ήρθαμε σαν εθελοντές να δείξουμε ότι πώς είναι οι άνθρωποι όταν είναι καθαροί από το αλκοόλ, πώς σκέφτονται και τι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η καινούργια μας ζωή είναι καθαρή. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να δείξουμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει και ζωή χωρίς το αλκοόλ. Μαζί με φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, βρέθηκαν σε εκδήλωση που έγινε στο Κέντρο Αστέγων της Νέας Αλικαρνάσσου στο Ηράκλειο, προκειμένου να μιλήσουν για το πρόβλημα του αλκοολισμού, με τον ίδιο να συγκλονίζει με τη μαρτυρία του. Που είμαι εδώ, βασικά εδώ στεναχωριέμαι, γιατί βλέπω ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, ανθρώπους που μέσα στα προβλήματα και νομίζοντας ότι όταν πίνουμε λύνουμε τα προβλήματά μας, αλλά στην ουσία τελικά τα σκεπάζουμε. Μεγαλώνοντας μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, από μικρή το ποτό ήταν μέσα στο σπίτι μας και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το ποτό κάνει τόση ζημιά πάρα πολύ σιγά, πάρα πολύ ύπουλα, που κάποια στιγμή βλέπεις το πρόβλημα και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Όπως αποκαλύπτεται από έρευνα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ, το πρόβλημα του αλκοολισμού έχει λάβει στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα τεράστιες διαστάσεις. Με την οικονομική κρίση να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όσο τα άτομα έχουν προβλήματα, θα έχουν και πρόβλημα αλκοολισμού. Καταφεύγουν στο αλκοολισμό ότι το θεωρούν αντίδοτο. Αυτό όμως που σοκάρει περισσότερο είναι ότι ακόμη και παιδιά, κυρίως σε ορεινές περιοχές και σε ηλικία 12-13 ετών, καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ εμφανίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις και εξάρτηση από αυτό. Παιδιά, ακόμη και σε ηλικίες γυμνασίου, για να μην πω ηλικίες τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αρχίζουν να καταναλώνουν αλκοόλ και μάλιστα να έχουν και εξαρτήσεις από αυτό. Δυστυχώς είναι λίγο ο τρόπος ζωής μας εδώ στα νησιά μας, λίγο η παραδοσιακό, το ότι το αλκοόλ είναι το χαρακτηριστικό της παρέας, είναι το συνδετικό στοιχείο στις σχέσεις μας, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ. Τα αίτια του αλκοολισμού, οι βλεβερές συνέπειες που έχει η κατάχρηση του αλκοόλ στη ζωή ενός ανθρώπου και ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποίησαν οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ στο Κέντρο Αστέγων της Νέας Αλικαρνασσού. Η επιλογή του χώρου και των ανθρώπων δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς οι άστεγοι αποτελούν ένα ιδιαίτερο ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού απέναντι στο αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι διέξοδος πολλές φορές, λάθος διέξοδος, και μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσπαθήσαμε να δώσουμε εναλλακτικές. Στην αρχή και εγώ όταν πήγα στα κλαμπ οικογενειών, όχι να μου λέγανε, δεν καταλάβαινα, γιατί ήμουν στη ζάλη, ήμουν μέσα στα προβλήματα, στην κατάθλιψη. Αυτό γίνεται μετά από πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί η δυσκολία είναι ο εαυτός μας.